βάζουν την ταυτότητα την ηλεκτρονική. Ναι, φοβούνται τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή ότι αν σκανάρω, αρχίζω και έχω και την πληροφορία. Αυτό το έχουμε χάσει εδώ και πολύ καιρό. Δεν το έχει φτάσει κανείς καμιά άλλη χώρα εκεί πέρα. Κοντρόλ, τι είπατε, τι σύνδεση έχουμε. Ωραία, μπορούμε να κάνουμε κάτι πριν πάμε στο break. Επειδή θέλω να πειράξω το φίλο μου τον Νίκο τον Βασιλάκο. Όχι, ρε, ο Νίκος ο Βασιλάκος είχε έρθει εδώ ως μελαχρινός. Ως μελαχρινός είχε έρθει εδώ πέρα. Κάποια στιγμή τον είδαμε ως κατάξανθο και τώρα τον βλέπουμε ως γκριζοπό. Εκεί ήταν, ο δρόμος ήταν για Silver. Αλλά στο δρόμο του Silver μπήκε ένα δεκαπάντη. Θέλω να σου δώσω μια ιδέα. Και θα σου πω και ένα αστείο που έγινε με τον Νίκο τον Ευαγγελάτο, τρομερό. Να σου δείξω κι εγώ ένα αστείο, θέλει. Έλα, ναι. Με αγάπη. Αυτά είναι. Τι έχουν τα μάτια σου. Έλα προ τα εδώ. Τι έβαλες επάνω. Τι έχω βάλει. Καπέλο. Όχι, δεν είναι καπέλο. Τα βάψα. Να τα κουμπίσω. Ναι. Τα βάψα, ρε μπα. Το μαλλί σου είναι. Ναι, το μαλλί μου είναι. Νόμιζα να έβαλες... Όχι, δεν έβαλα. Όχι, και περουκίνη. Όχι, δεν έβαλα. Όχι. Σ' αρέσει. Έλα ρε, λέγε. Γέλα εδώ. Α, το μαλλί σου είναι. Ναι, το μαλλί μου είναι. Α, το κεφάλι σου είναι. Σ' αρέσει, καλό είναι. Ωραίο είναι. Ωραίο. Θες και εσύ ένα. Όχι, ρε, με πάρουν με τις πέτρες. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πάμε αν ζούσε στο ο πατέρας news. Αυτό θα έλεγε. Αν ζούσε, πιστεύω, παιδιά, δεν ξέρω αν θα μπαινα σπίτι, αλήθεια σας. Όχι, θα μου έλεγε το κλασικό. Τι έκανες. Τι έκανες. Θα σταματούσε εκεί, όταν απλένει ναι. Το χέρι, θα το ναι. Προχώραγε το χέρι. Λοιπόν. Μου κάνει το live news Νίκος Ευαγγελάτος ένα βίντεο πρωινό. Συρρυκνωμένα. Πολύ γρήγορα. Να. Λοιπόν, μου κάνει ένα βίντεο πρωινό με ξανθό. Αλλά εντωμεταξύ πήγα και έγινε το Silver. Και βγαίνω στην εκπομπή με Silver και παίζει το βίντεο με ξανθό στο live news του Μέγκα. Και μου λέει: Ρε Νίκο, πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Λέω: Ήταν στάδιο αυτό. Γι' αυτό σου δώσαμε ιδέε. Θα μα δείξει λίγο αυτό που είπε του κανάλι. Είναι κανάλι του TikTok αυτό. Έχει κάνει ειδικό ένθετο. Έλα εδώ κοντά, γιατί να έχουμε την άβρα σου. Λοιπόν, ειδικό ένθετο, το οποίο ένθετο αυτό είναι τη γιαγιά από την Αλεξάνδρεια, να ξέρει. Αλήθεια, λε. Δείξτε το. Είναι ωραίο. Ναι, καθίστε φράγμα. Από Αλεξάνδρεια, αυτό είναι φανταστικό. Σε σάρι θα είναι. Η γιαγιά λοιπόν είχε κομμόδα στην Αλεξάνδρεια. Έλα, άκου να δεις τώρα. Έχει κάνει ειδικό ένθετο το TikTok για τις εκλογές και θα πω ότι η αλήθεια είναι ότι τα αριστερά και τα μικρά κόμματα δεν κεφαλαιοποίησαν τις δυνατότητες που είχαν, για να μιλήσω και με όρους οικονομίας, να συμβαδίζω με τον Δημήτρη, δεν κεφαλαιοποίησαν αυτά που μπορούσαν να κάνουν στα social media. Δηλαδή, δεν έχουμε... Δεν βγήκαν τόσο μπροστά, λες, όσο που βγήκαν τον μεγάλο. Το παιδιά, δικό του κανάλι TikTok, δικό του... Να σου πω. Στο κινητό μου σκάτανε, δηλαδή, μου βγαίναν μπροστά μου εμένα. Έπαιξαν άλλοι τον κύριο Κουτσούμπα. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι το κουκουέ δεν έχει ανάγκη να το κάνει αυτό. Αυτή ήταν η επιτυχία του, ότι έγινε πρωταγωνιστία. Όλοι ασχολήθηκαν χωρίς να το κάνει το ίδιο. Και ο ίδιος πήγε στο Λούμπεν. Και βλέπουμε ότι είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο αυτό, γιατί τον έψαχναν, δεν τον βρίσκανε, οπότε τον ψάχναν περισσότερο. Είναι και πολύ, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί είναι πολύ προσινείς, είναι ευπροσίγοροι. Είναι άλλαξαν, οι άνθρωποι άλλαξαν που είναι, γίνανε σιγά σιγά τη διπλανή πόρτα και αυτοί που δεν ήταν τη διπλανή πόρτα. Μα να σα πω τώρα. Και προσπάθησαν να γίνουν πιο ανθρώπινοι. Έτσι. Αυτό, πήγανε σε εκπομπέ στην τηλεόραση που δεν πήγαιναν. Και του έκανε καλό. Ναι. Δηλαδή και οι παρουσιάστριες ήταν εξαιρετικές σε αυτό το ρόλο, ναι. Εξαιρετικές. Και οι πολιτικοί βγήκαν πολύ πιο ανθρώπινοι. Και έσπασε και ο ξύλινος λόγος. Ωραίο ήταν, εμένα μ' άρεσε. Από την άλλη όμως θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Ανδρέα Παπανδρέου ή Φλωράκη στο TikTok. Θα μπορούσα να ήταν, γιατί αγκάλιασαν στην... Ανδρέα Παπανδρέου, ναι, λέει το κοντρόλ. Ανδρέα Παπανδρέου, ναι. Στο πρώτο debate στο Πάντιο είχαν αγκαλιάσει τα νέα μέσα και κάνανε πλάκα μεταξύ τους και ήταν και πολύ προσιτοί. Με τον Γιάννη τον Καψή, δημοσιογράφο, Και μετά θυμάμαι στην ΕΡΤ με τον Ευθύμιο. Το είδαμε τώρα πρόσφατα, γι' αυτό και εγώ τα έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, για... Και να πω και κάτι άλλο που έχει να κάνει με τα ψηφιακά εργαλεία, πολύ σημαντικό. Υπήρξαν κόμματα, μικρά κόμματα, που αγκάλιασαν ειδικά ψηφιακά εργαλεία, θα το δείξω και αυτό, το Nation Builder, ας πούμε. Αυτό είναι ένα εργαλείο αμερικανικών εκλογών που το έχουν οι Δημοκρατικοί και φτάνει στον τελευταίο ψηφοφόρο. Δηλαδή θέλω να βάλω τον Κώστα μέσα στο πλάνο, κάτσε να φτιάξω και την οθόνη μου, γιατί έχουν δει και να μην γυαλίζει. Ωραία, ωραία, λοιπόν. Το έχουμε. Λοιπόν, θέλω να βάλω τον Κώστα, να μιλάω με τον Κώστα. Θέλω το κινητό του, θέλω το mail του, θέλω και τα κοινωνικά του μέσα δικτύωσης για να του στείλω μήνυμα απευθείας. Όχι, τα πιστεύω μου, τα μέσα δικτύωσης. Μάλιστα, πάλι καλά. Με το Nation Builder μπορώ να αναφέρομαι στον τελικό ψηφοφόρο. Θα σας πω ότι το αγκάλιασαν κάποια κόμματα, μικρά κόμματα, δεν το αξιοποίησαν όσο θα μπορούσαν, Ελλάδα.
τώρα. Δεν μπορώ να πω το κόμμα, δεν βέβαια. Όχι, τώρα, ναι. Δεν το αξιοποίησαν. Και δούλεψε, έκανε δουλειά. Όσο μπορούσαν, έκανε δουλειά. Η εκτίμηση είναι ότι πρώτον δέχεται χορηγίες σε αυτό το σύστημα μέσω PayPal, που σημαίνει ότι αν θες ένα κόμμα να το βοηθήσεις, μπορείς και το βοηθάς και τα χρήματα πάνε στα ταμεία του κόμματος. Έγινε, και ξέρετε, το κάνανε κάποιοι. Έγινε αυτό. Δηλαδή και υλικά. Ναι, και μπορείς και αξιοποιείται για να γίνονται και καμπάνιες και συγκεντρώσεις και μαζόξεις και τώρα ενημέρωση των ψηφοφόρων. Ξέρεις τι με προβληματίζεις. Δείξαμε χθες μία κάρτα, θα την βρούμε να τη δείξουμε και μετά, πόσο κοστίζει σε έναν υποψήφιο να κατέβει. Ναι. Κάποιοι που δεν έχουν καθόλου τη δυνατότητα δεν κάνουν τίποτα, άρα δεν τους ξέρει και ο κόσμος. Κάποιοι που κάνουν ξεκινάει από 30 χιλιάρικα και φτάνει τα 100. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Φυλάδια, συγκεντρώσεις, είναι, ξέρεις, είναι φθηνότερα από παλιά, αφού έχουμε τον γουρού εδώ, ναι, τον social, είναι φθηνότερα από παλιά, που ήταν μόνο εκτύπωση. Όχι μόνο, ναι, ήταν ενοικίαση ακριβών, θυμάμαι, υποψήφιους που είχαν πανάκριβα. Είδες τώρα, ο Ολυμπιακός έκανε σωστή ερώτηση. To the point, κατευθείαν. Είπε αυτό και που όχι, πρέπει να βρει. Και όχι μόνο, θα σου πω στο διάλειμμα τι άλλο. Πολύ πιο φθηνά. Δηλαδή, σκέψου, τώρα είναι πολύ πιο φθηνά. Τα ψηφιακά εργαλεία. Δηλαδή, το ψηφιακά Nation Builder, η σούπερ έκδοση, κοστίζει κανένα 50 με 60 το μήνα. 60 ευρώ. 60 ευρώ. Με 60 ευρώ το μήνα. Νομίζω ότι βγάζω και το μήνα. Βέβαια, θες τον Κώστα, τον Νίκο, τον Άγγελο, τον Δημήτρη, όλους να τρέχουν το σύστημα και να βάζουν μέσα τα προσωπικά δεδομένα των ψηφοφόρων. Θέλεις να έχεις έγκριση από τον ψηφοφόρο για χρήση προσωπικών δεδομένων. Κοίτα, και πρέπει μετά να το αξιοποιήσεις κιόλας. Είναι το πακέτο τώρα, δεν είναι μόνο τα ψηφιακά. Yeah. Είναι για όλους, ρε παιδί μου, και τους παραδοσιακούς και τα πάντα. Λοιπόν, και τα γενικότερα. Κόστος υποψηφιότητας ενός προτάρη. 31.746 χιλιάρικα για τρεις μήνες και θέλουμε παράβολο 146, δεν λέω τα ψηλά. Ενίκιο πολιτικού γραφείου 1.000 ευρώ. Κοινόχρηστα, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, ίντερνετ 500 ευρώ το μήνα. Μιλάμε για τρίμηνο. Λίγα βάζετε στο κοινόχρηστα. Λίγα λες, είναι παραπάνω. Είναι πολύ χαμηλά. Πάμε συντηρητικά λες. Νομίζω είναι πολύ συντηρητικά. Φυλάδια κάρτες ένα διχίλιαρο. Περίπτερο 1.000 ευρώ. Έξοδα εθελοντών 300 ευρώ. Κοινωνικές επαφές, 100 ευρώ την εβδομάδα. Δεν ξέρω. Τι θέλουν να μάθουν και 300 ευρώ. Τι να σου πω τώρα, ξέρω εγώ. Πάντως λίγο τσίπησε αυτό στο ψηφοφόρο. Κοινωνικές επαφές, μόνο 100 ευρώ για να. Και εγώ έτρεπε για το κόμμα, αλλά και να πούμε και μέσα. Λοιπόν, μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαφήμιση τοπική εφημερίδα site, Νίκο, ένα χιλιάρικο. Social media, 5 χιλιάρικα το τρίμηνο. Πολύ είναι εδώ. Δεν είναι τα 60 που μας είπες εσύ. Λίγο είναι αυτό που βλέπεις. Θα σου πω ότι όλοι διαφημίστηκαν με Google Ads. Τα Google Ads, αυτό θα σου πω, περίμενε. 2.000 πολιτική συγκέντρωση. Το 5.000 έφυγε για πλάκα. Κάτσε, θα σου πω, περίμενε. Και 4.000 η δημοσκόπηση, τα πιο μεγάλα ονόματα που θέλουν να δουν πού είναι. Ναι. Πού κυμαίνεται το πράγμα. Και τα παλαμάκια. Εδώ λοιπόν, κόστος επανεκλογής. Υφιστάμενοι δηλαδή οι πολιτικοί. Θεσσαλονίκη από 80-100 χιλιάρικα. Αλφα Αττικής 100.000. Και επαρχία από 30-40.000 ευρώ. Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Τώρα, αυτό που λες εσύ, Νίκο, ναι, δεν υπήρχε κίνηση να κάνεις μέσα στο κινητό παιχνίδι, ρε παιδί μου, ναι, να παίξεις κάτι και να μην σου έρχεται. Ναι. Λοιπόν, αυτό πόσο κοστίζει. Πήγαινε μία πολιτικός, έκανε ένα βίντεο, ναι, έφτιαχνε διαφήμιση πάνω στο βίντεο, πρόβαλε το βίντεο, τον εαυτό της, τη διαφήμιση, ξεπέρασαν τα 5.000 ευρώ, εννοείται, κατά πολύ τα ξεπέρασαν, mm-hmm, δηλαδή το κόστος έφτασε γύρω στα 20.000 ευρώ ανά υποψήφιο όλο το digital κομμάτι. Τι λες τώρα. Και λίγα σας λέω, αυτό πού είναι... Πού τα βρίσκουν αυτά τα εγώ, λεφτά. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, είδα βίντεο υποψήφιου υπουργού, υποψήφιου βουλευτή, yeah, συγγνώμη, yeah, που στήριξε τουλάχιστον 5.000. Μόνο το βίντεο. Ναι, μόνο το βίντεο. Δεν μιλάω για παραγωγή βίντεο. Το έχει δίκιο. Άγγελε, πού τα βρίσκουν όλα αυτά τα λεφτά. Το θέμα είναι πώς τα ξεπληρώνεις αυτά τα λεφτά. Ναι, πού τα εγώ θα σας πω κάτι. Όποιος υποψήφιος δεν είχε σκηνοθέτη και φωτιστή, έχασε. Αφήστε τα όλα τα άλλα. Ναι. Και εκεί την πάτησαν όλοι. Γιατί, όταν βγαίνεις με σκηνοθέτη και φωτιστή που σε φροντίζει και παραγωγό, θα βγει σωστά, είναι η εποχή του βίντεο. Το κείμενο, σας το λέει ο γλωσσολόγος, πεθαίνει. Πεθαίνει το κείμενο. Αλήθεια, πρέπει να πλαισιώσεις το κείμενο με βίντεο. Αλλιώς το χάσες. Εικόνα. Δηλαδή, έβλεπα εγώ την εικόνα. Βίντεο. Να προσθέσω. Πάταγα, χίλιες λέξεις μια εικόνα. Ναι. Ένα εκατομμύριο λέξεις το βίντεο. Να προσθέσω. Ήταν υποψήφιος ο κόσμος. Παρόλα αυτά, μόνο αυτό, συγγνώμη. Παρόλα αυτά, χρειάζεται ακόμα ο κλασικός τρόπος με τον οποίο κινούνται οι πολιτικοί. Για τους μεγαλύτερους. Για άλλες ηλικίες. Στη λαϊκή. Ναι, ναι. Ναι. Στο να σας πω τώρα κάτι. Και το πόρτα-πόρτα. Να σας πω και εγώ τώρα κάτι που χρειάζεται. Για την πληρότητα του ρεπορτάζ, να προσθέσω, χρειάζεται εκτός από το σκηνοθέτη και το φωτιστή και λογιστή. Καλά εννοείται αυτό. Για τους νοθέτες. Γιατί αυτό δεν θα τρέξει. Ακούστε, ακούστε, όχι. Ο κ. Μόσκοβας δεν το ξέρει αυτό. Βασικά χρηματοδότη χρειάζεται. Υπάρχουν οικονομικά όρια, τα οποία, εάν αποδειχθεί ότι ξεπεράστηκαν,
Αυτά τα νούμερα τρομάζω που μόλις είδα. Είναι πολύ έξω από τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Σωστά. Να θυμίσω είναι 15.000 για τον βουλευτή. Και πολύ κάτω από τα πραγματικά ποσά που είπατε. Απλώς αυτό λέω, εάν κάποιος δεν προσέξει τη συμπεριφορά του και ξεφύγει στα νούμερα, μπορεί να χάσει τελικά την έδρα που θα έχει κερδίσει. Να σας πω τώρα εγώ κάτι που πρέπει να γίνει. Σοβαρό. Γι' αυτό δώσω τα χρήματα. Γεια σας. Το διάλειμμα που μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτικά πιο ανοιχτά, γιατί λόγω του νόμου που είναι παλαβός αυτός ο νόμος, Βασίλη, πρόσεξε, ισχύει. Επιτρέπει σε εσάς τα site, ναι. Επιτρέπει στα, πώς το λένε, στις εφημερίδες, όλες οι εφημερίδες είναι γεμάτες πολιτικούς και πρόσωπα. Και συνεντεύξεις. Δεν επιτρέπει στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση. Κουβέντα, τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Όχι, και στα site. Στο διάλειμμα όμως μάθαμε ποιος είναι Ολυμπιακός και Πασόκ. Δεν θα πω κουβέντα, τίποτα δεν λέω. Κουβέντα, τίποτα. Θα πάω στον Κώστα τον Κρομίδα, διότι τον ρώτησα για τις πέτσες που είχε πάει για το βιβλίο και την ταινία. Αλλά εσύ, Κώστα, έχεις κάνει ολόκληρη περιοδία για να παρουσιάσεις το βιβλίο σου. Ακόμα δεν είμαι ούτε καν στη μέση. Και ως την άλλη μου ζωή θα σε λατρεύω. Άρα έχεις εικόνα. Έχω πολύ, πολύ καλή εικόνα. Έχει πάρει ο κόσμος έτσι όλο αυτό το θέμα με τις εκλογές. Γιατί συνέπεσα με προεκλογικές δηλαδή συγκεντρώσεις και μάλιστα σε πολλές από τις παρουσιάσεις μου ερχόταν και οι βουλευτές υποψήφοι. Γιατί ξέρω ότι θα έχει κόσμο. Ξεπούλησε. Για αυτόγραφο θέλαμε έτσι. Το Τζένι Τζένι είχε γυριστεί στις πέτσες άλλωστε. Ναι. Λοιπόν, δεν θα πω που όλα σε κάποιες περιοχές μου είπαν είχες περισσότερο κόσμο εσύ από τους βουλευτές. Αυτό που βλέπω, ο Φέι, είναι ότι έχοντας κάνει περίπου 20 εκδηλώσεις και έχω άλλες 40 τώρα μπροστά μου μετά τις εκλογές, δηλαδή από το Σάββατο ξεκινάω. Χαρά στο κουράγιο σου, ρε Κώστα. Από τις πέτσες και θα φτάσω μέχρι τη Χίο, περνώντας από όλη την Ελλάδα, είναι ότι ο κόσμος ναι, μεν ενδιαφέρεται και θα πάει να ψηφίσει. Υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει και χαίρομαι γι' αυτό αυτός ο φανατισμός. Και αυτή, αν θέλεις, η αντιπαράθεση, η στήρα αντιπαράθεση που υπήρχε μεταξύ των δύο, του πάνω καφενείου, κάτω καφενείου, τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο. Υπάρχει διάλογος, υπάρχει κουβέντα, δηλαδή. Δεν υπάρχει αδιαφορία. Δεν το βλέπω κι εγώ. Όχι, όχι, όχι. Βλέπω ότι ο κόσμος απλά μιλάει πιο χαμηλότονα. Και ξαναλέω, δεν ξέρω αν φταίει το ότι έρχονται νέα παιδιά στις παρουσιάσεις μου, τα οποία ασχολούνται με όλα αυτά. Βλέπω πολλά νέα παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν. Που λένε όχι, εγώ θα πάω να ψηφίσω. Αυτό είναι ιδιαίτερα. Αυτό είναι η ελπίδα πάντως. Βλέπω και γενικά ότι οι νέοι ενδιαφέρονται για την πολιτική που δεν ενδιαφέρονται. Μα είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρονται. Γιατί καταλαβαίνουν ότι τους αφορά. Μα καταλαβαίνουν ότι το μέλλον τους. Ναι. Το μέλλον αυτή. Είναι καταδικασμένα τα επόμενα χρόνια να ζήσουν ό,τι θα ψηφίσουν. Ή άλλοι ίσως. Και να σας πω ότι αυτοί που θα ψηφίσουν πρώτη φορά, 18-24, είναι πάνω από 400.000. Είναι ένας τεράστιος αριθμός. 17. Είναι αφορμή. Από τα 17. Από τα 17. Τεράστιος αριθμός. Γεννηθέντες και γεννηθήσεις το 2003. Παιδιά μας, δηλαδή, η κόρη μου το 4 γεννήθηκε. Δεν έχουν ζήσει καν μετά με τους νομίσματα. Για τους νέους οι οποίοι θα εμπλακούν στην πολιτική. Το πώς βλέπουν τα πράγματα και το πώς συμπεριφέρονται. Γιατί ούτως ή άλλως θα αλλάξει και η γενιά. Σωστό. Οι οποίοι όμως έχουν ζήσει τα 2,5-3 χρόνια της πανδημίας στο πετσί τους. Τους στερηθήκαν όλες αυτές οι ελευθερίες που είχαν αυτά τα παιδιά, δεν μπορούσαν να πάνε με τους φίλους τους και έχουν νιώσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσο θα επηρεάσει. Και μνημόνια πριν, Κώστα. Αυτά τα παιδιά είναι τα παιδιά των μνημονίων και τα παιδιά της πανδημίας. Ναι, ναι, αυτά πόσο θα επηρεάσει είναι. Την απόφασή τους στην ψήφο αυτά που πέρασαν αυτά τα παιδιά. Βέβαια. Αυτό θα αλλάξει και πολύ τους κομματικούς μηχανισμούς και το πώς λειτουργούσαν μέχρι τώρα, να ξέρετε. Γιατί τώρα με το digital αρχίζουν και εμφανίζονται νέοι αστέρες οι οποίοι δεν έχουν περάσει μέσα από κομματικούς σωλήνες. Μας χρωστάς μια απάντηση, Νίκο. Σε ρώτησα πριν αν η πολιτική που τσαλακώθηκαν, που αναμαλιάστηκαν, που κέρδισαν. Κέρδισαν. Θέλω να μας δώσεις λίγο μια εικόνα, τι σημαίνει κέρδισαν. Με νούμερα. Για πες. 1,8 εκατομμύρια likes αποκόμισε, δεν μπορώ να πω ποιος. Τα likes είναι ψήφοι. Τα likes γιατί άλλο σε κοιτάω και κάνω χαβαλέ τώρα και ναι, με... Είναι μοναδικοί επισκέπτες. Ναι. Είναι τα μοναδικά likes που πήρε πολιτικός συγκεκριμένος, ναι. Ο οποίος αγκάλιασε το TikTok, το φρόντισε πάρα πολύ, πόσταρε συνέχεια, ενώ από την άλλη πλευρά κολλήσανε στο 1,5 εκατομμύριο likes, είναι μεγάλη διαφορά. Άλλοι δεν εμφανίστηκαν καν και σας λέω ότι δεν ήτανε, τους έπαιξαν άλλα site, δεν όμως αξιοποίησαν και δεν κεφαλαιοποίησαν τη δυνατότητα που είχαν. Όμως γιατί... είδαμε και κάποιες αναρτήσεις ήταν πολύ μπαρούφα, ας πούμε. Μόνο και μόνο γιατί την κάνουνε. Ναι. Δηλαδή, μην πω τώρα ονόματα, αλλά λέω. Θα σου πω, μόνο και μόνο για το ανεβάσει, έφτιαξε κάτι. Δεν πας να στηθείς στο μπαλκόνι. Να σε ρωτήσω και να φαίνεται από πίσω κάτι. Περίμενε λιγάκι. Όταν μπορείς να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο σε προσωπική περίμενε στιγμή. Περίμενε λίγο κάτι. Τι να βλέπεις ένα βιντεάκι με τον τσαλακωμένο υπουργό που σου λέει «Ωχ, νίσταξα, όχ, κουράστηκα, όχ, πιάστηκα, όχ, δεν ξέρω εγώ τι». Ναι. Σε κάνει να νιώσεις λίγο πιο γλυκά γι' αυτόν και σε επηρεάζει θετικά. Προσωπικά όχι, αλλά είναι πάντα ωραίο όταν έχει κανείς μια άτεκτη εικόνα να ανακαλύπτεις ότι μπορεί να είναι και πιο ανθρώπινος. Ναι. Οπότε εξαρτάται. Νομίζω είναι λεπτά τα όρια μεταξύ του να φανεί προσινής και γελίος. Ναι, ξέρεις, σωστό εκεί, και αυτό. Εκεί, είναι εκεί το όριο λίγο, προσέξει, βέβαια. Άρα, συγγνώμη, πρέπει να στεκόμαστε εκεί
Εγώ δηλαδή, για παράδειγμα, χτες έφαγα πολλές ώρες για να ψάχνω να βρω τι έχει κάνει κάποιος στα ψηφοδέλτια της περιοχής μου. Όταν βλέπω δηλαδή να αυτοσυστήνεται κάποιος που δεν τον ήξερα, αλλά έψαχνα να δω τι κάνουν. Άεργος εισοδηματίας. Για να μην πω τα υπόλοιπα και καρφωθώ και ποιος μπορεί να είναι, γιατί 10 υποψήφοι είναι όλοι σε ένα ψηφοδέλτιο. Το άεργο τη εισοδηματία είναι πάρα πολύ άεργο. Αυτό δεν πρέπει να το κοιτάζει κάποιο. Μόνο το αν φοράει κάτι ωραίο στο TikTok ή στη φωτογραφία που φωτογραφίζεται. Γελάω, Άγγελε. Έρχεται ο Κωστής το πρωί και έχει δίκιο και μου λέει στο ψηφοδέλτιο του όποιου κόμματος επιλέγει ο καθένας. Δεν μπορούσα να βρω ποιον να ψηφίσω. Αφού μας δεν κοιτάνε και τα βιογραφικά, αυτό ακριβώς. Είναι μια φίλη που είναι αναποφάσιστη ότι μπαίνω και κοιτάω τα βιογραφικά των υποψηφίων. Ποιος το κάνει δηλαδή. Ποιος το κάνει. Κοιτάμε μόνο την. Πόσο αν τον άκουσα, τον είδα, βέβαια. Πάντως η αλήθεια, είναι ότι οι πολιτικοί αρχηγοί που τσαλακώθηκαν, για τους αρχηγούς μιλάω, ας αφήσω τους υπόλοιπους απ' έξω, έκανες και την ωραία σύνδεση, φανταστείτε, το TikTok του Καραμαλή, του Κωνσταντίνου ή του Ελευθερίου Βενιζέλου, ακόμα πιο πίσω. Δείχνει μάλλον μια τάση ότι δεν υπάρχουν τα περιθώρια, πώς να το πω, να μην καούν πια οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή, ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος, ο Ανδρέας Παπανδρέου, άλλοι πολιτικοί ήταν πολύ προστατευμένοι και άρα μπορούσαν εύκολα να συντηρήσουν το μύθο τους. Σωστό είναι αυτό. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς είχαν και μεγάλα ποσοστά αποδοχής κτλ. Τώρα, επειδή αμφισβήτησε κυριαρχή και επειδή το τσαλάκωμα είναι μέρος της πολιτικής καμπάνιας, νομίζω ότι δείχνει και μια τάση ότι δεν θα έχουμε τόσο μεγάλα ποσοστά, τόσο υψηλά ποσοστά στα κόμματα. Συν όλα τα υπόλοιπα, τα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά δεδομένα. Θέλω να ρωτήσω συγγνώμη, επειδή λέγαμε για τα likes και δείξαμε και τα κόστη. Το λέει ο Άγγελος, έχει δίκιο ότι ήταν προστατευμένη η πολιτική και δεν ήταν κοντά στον κόσμο. Δηλαδή, περίμενε ο κόσμος μία-δύο συνεντεύξεις να υπήρχαν των αρχηγών και τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Πλέον ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται ούτε για τις συγκεντρώσεις και μία καθημερινή επαφή είτε μέσω μαζικής ενημέρωσης, αλλά κυρίως με τα social media. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Και δεν ξέρω αν το 1,5 εκατομμύριο likes ή το 1,800 θα οδηγήσει στην κάλπη. Αυτό είναι δωρεάν. Εγώ αυτό είχα μια πορεία. Όμως, είναι δωρεάν, είναι και πληρωμή. Τρολ, δεν ξέρω τι. Τι βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα τον Κρομίδα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στο βιβλίο. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Τσαγκάρη. Ευχαριστώ πολύ. Τους εκλεκτούς συναδέλφους μας, τον Άγγελο τον Μόσχοβα και τον Βασίλη τον Μπούλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την Τίνα τη Μανδυλαρά. Θα μας ξανάρθει τώρα που τα πάμε. Θα μας ξανάρθει. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς, Τίνα. Νίκο Βασιλάκο, για σένα τι να πω τώρα. Εγώ ευχαριστώ. Θρύλος. Πρόσκληση στο Μοβ Μαλή μόνο. Τιμή μου. Δική μας. Και εγώ ευχαριστώ τον Κώστα τον Κρομίδα για το βιβλίο με αφιέρωση. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Στο Μαλιμόβ, έτσι. Χρόνια πολλά στον Κωστή. Χρόνια πολλά στον Κώστα. Χρόνια πολλά στις Ελένες. Να κλείσουμε με αφιέρωση. Καλή ψήφο σε όλους σας. Καλή συνέχεια. Κλείνουμε με αφιέρωση. Δεν πειράζει. Με αγάπη. Λίγα τα λόγια σου και μετρημένα.